τον συνεταιρισμό Κεφαλαρίου αλλά και τα χωράφια με Βερίκοκα που επλήγησαν από τη χαλαζόπτωση του Σαββάτου, επισκέφθηκε χθες το πρωί ο Μάρης Αργολίδας Βασίλης Σωτηρόπουλος. Ο κ. Σωτηρόπουλος εξέφρασε τη σιγουριά ότι θα υπάρξει αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ. Ο πρόεδρος της ομάδας παραγωγών της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας, Σπύρος Αντωνόπουλος, καλεί τους παραγωγούς βερικόκων να μην μαζέψουν τα βερικόκα που οδηγούνται προς τη χυμοποίηση, αφού οι τιμές είναι εξευτελιστικές και να διεκδικήσουν από τον ΕΛΓΑ αποζημιώσεις για απώλεια παραγωγής. Στάσεις εργασίας μία το πρωί και μία το απόγευμα πραγματοποίησαν χθες οι οδηγοί ταξί στην Κόρινθο, διαμαρτυρόμενοι για την αποφυλάκηση του ανήλικου δράστη που το Σάββατο μαχαίρωσε συναδελφό τους. Σαφή μηνύματα σε πολλούς αποδέκτες έστειλε την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός μέσω της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στις Βρυξέλλες μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάζοντας τέλος σε σενάρια πρόωρων εκλογών και σε ερωτικού ανασχηματισμού. Τη συνέντευξη Καραμανλή σχολιάζουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Αθηνά Κόρκα και του ΠΑΣΟΚ Πάνος Μπεχλετής. Δύο δημοτικά συμβούλια θα γίνουν απόψε στο Άργο, τονίζει ο Δημοτικός Συμβουλός Δημήτρης Καμπόσος, ο οποίος αναφέρεται ακόμη και στο θέμα των δεματοποιητών για τα σκουπίδια. Την υποψηφιότητά του και πάλι στις προσεχείς δημοτικές εκλογές ανακοίνωσε χθες ο επικεφαλής του συνδυασμού «Η Πόλη Μπροστά», Κώστας Γιώτης, ζητώντας παράλληλα από τους Κορίνθιους να συστρατευθούν σε μια νέα προσπάθεια που θα αποβλέπει στη δυναμική και προοπτική του Δήμου. Παρότι οι αθλητές και οι αθλήτριες της Αργολίδας που συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παιδών Κορασίδων του Στίβου ήταν μικρότερης ηλικίας, εντούτοις πήγαν πολύ καλά με κορυφαίο τον Λευτέρη Φρυσίρα που πήρε τρίτη θέση στο ακόντιο. Το Καλλιτεχνικό Εργαστήριο Άργους διοργανώνει αυτή την εβδομάδα την ετήσια έκθεση των μαθητών του στη ζωγραφική, την αγιογραφία και τη φωτογραφία. Εκδήλωση επευκαιρίας της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής πραγματοποιήθηκε στο Μουσικό Γυμνάσιο Κορίνθου.